Καταβάλλεται από σήμερα το Youth Pass των 150 ευρώ σε νέου, των οποίο η αίτηση εγκρίθηκε και έχουν λάβει ήδη τα μηνύματα από τι συνεργαζόμενε τράπεζε. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό τη ενίσχυση σε πολύ συγκεκριμένε δραστηριότητε. Μεταξύ άλλων, και εν καλοκαιριού έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μέρο του κόστου των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των νέων, τα 150 ευρώ του φαίνονται λίγα. Όμω σε κάθε περίπτωση θα τα αξιοποιήσουν σωστά. Ήθελα να το χρησιμοποιήσω για σινεμά, αλλά με 150 ευρώ πώ ταινίε θα μπορέσω να δω. Δεν μπορώ. Το θερινό σινεμά έχει πάει 12 ευρώ. Σε κάτι άλλο, προς το πανόραμα έχει 15. Τι να τα κάνω 150? Μητσοτάκι, δώσε κανένα φράγκο. Ε, τα λεφτά είναι πολύ λίγα. Και με τα 150 ευρώ που θα πάρω, θα κλείσω κάπου διακοπέ. Τα 150 ευρώ του Youth Pass έχουν τη μορφή ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια. Μετά την υποβολή τη αίτηση το πιστοτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνει το δικαιούχο για την ενεργοποίηση τη κάρτα και την πίστοση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματο ή μηνύματο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση τη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση των 150 ευρώ για την πραγματοποίηση αγορών ή λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στου τομεί τουρισμού, πολιτισμού, μεταφορών. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι δεκαοκτάριδε είναι ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Youth Pass από την 1η Απριλίου μέχρι και τι 15 Μαου κάθε έτου.